Ο Φιλοπίμην Φίνος. Έχει κάνει δεν ξέρω κι εγώ πόσες ταινίες. Σε αυτόν τον άνθρωπο τι του αναγνωρίζεις? Διόρθωνε πάρα πολύ τα μηχανήματα. Ήξερε πού να βάλει λαδάκι, πού να βάλει παντού. Εγώ τον γνώρισα όταν ήμουν 5 χρονών, γιατί η μαμά μου ήταν στενή φίλη της κυρίας Καρά, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια του Ροζικλέρ, και ανέβαινε πάνω να δει τη φιλινάδα της και εμένα με αφήνανε κάτω που έγραφε «Παρακαλούνται οι ΚΚ πελάτες να αφήνουν τα κασελάκια τους απ' έξω». ΚΚ τι είναι η ΚΚ? Κύριοι. Α, κύριοι, κύριοι. Ναι. Στην Ελλάδα, μη λες δύο φορές κύριοι, απλώς είναι κύριοι. Αυτά τα κάνουν και οι υπουργοί, μη φοβάσαι. Υποθέλω να σου μιλήσω για την ελληνική γλώσσα. Είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο. Ο Φίνος, δηλαδή. Να κλείσω λίγο το θέμα του Φίνου. Για σένα ήταν μονάχα έτσι καλός τεχνίτης να βάζει λαδάκι στις μηχανές? Φορά μου. Όλη αυτή η παραγωγή δηλαδή δεν είχε κάποιες ταινίες τις οποίες, αν όχι αριστουργήματα, να είναι δεν καλές. Ήταν κινηματογράφος για μένα. Και όλοι οι Έλληνες, ας πούμε, που αγαπήσαν τόσο πολύ αυτές. Μα λάτρευαν το θέατρο, έβλεπαν θέατρο κινηματογραφημένο. Όχι, εγώ μιλάω για το σινεμά. Έχουν αγαπήσει το σινεμά. Ναι, αλλά το σινεμά το ελληνικό ήταν κινηματογραφημένο θέατρο. Περίμενε μισό λεπτό. Και θα σου πω παραδείγματα. Τη Βουγιουκλάκη ο κόσμος στο θέατρο την αγάπησε γιατί την είχε δει πρώτα στον Φίνο. Ναι. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει μια στρατιά πρωταγωνιστών. Μην ανεκατεύει στην Αλίκη. Η Αλίκη είχε το κάτι της. Ναι, αλλά πού τη γνώρισε ο κόσμος, στο θέατρο? Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι η Αλίκη γι' αυτό θυσίασε την ταλεντάρα της, για να αρέσει στον πολύ, στο πολύ κοινόν. Ξέρεις τι είπε κάποτε ο Τσαρούχης, γιατί εμένα με ανάθρεψε ο Τσαρούχης. Στο είπα και πριν. Είπε το εξής. Λέει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει προλεταριάτο. Είμαστε όλοι μια αστική τάξη, ξυπόλυτη και εντελώς αγράμματη. Λούμπεν. Λοιπόν, είναι αυτό ότι τον αληθινό κινηματογράφο πώς να τον καταλάβουν? Να καταλάβουν τώρα τον Μπέργκμαν? Δύσκολο ήτανε. Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για την. Αν και ο Μπέργκμαν, εγώ τον προτιμώ να διαβάζω τα σενάρια του, που είμαι η πρώτη που τα μετέφρασα. Από το να τα βλέπεις, άλλωστε. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου σκηνοθέτης όλων των εποχών? Ένας, ο Άγιος Ταρκόφσκι. Ταρκόφσκι. Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται κυριολεκτικά. Και όταν γνωριστήκαμε, μαλώσαμε κιόλας. Γιατί ήθελε να μας πείσει ότι όταν γύρισε την Νοσταλγία, ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε εμείς οι Ευρωπαίοι, η έννοια της νοσταλγίας. Και πήγα να του εξηγήσω ότι στην Ελλάδα μόνο οι Έλληνες το καταλαβαίνουν, ότι είναι ο νόστος η επιστροφή. Και ο πόνος. Ναι, και δεν τα κατάλαβε αυτά και εξηγήθηκα πάρα πολύ. Ο αμερικάνικος κινηματογράφος δεν σου άρεσε ποτέ δηλαδή? Θυέβεσαι. Εγώ νομίζω ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης της Αμερικής ήταν ο Ηλίας Καζάν. Και όταν έγιναν τα σκάνδαλα εκείνα και αυτά, ο ίδιος μου το είπε. Ξέρεις πόσο εύκολο ήταν για μένα να κάνω τον ήρωα? Τι εννοούσε? Εννοούσε να πει ότι να τον διώξουν από την Αμερική, γιατί βέβαια τον ήθελε η Γαλλία, τον ήθελε η Αγγλία, και γιατί δεν το έκανε? Γιατί αγαπούσε τη δουλειά. Έτσι μου έχει πει εμένα ο Βουτσινάς. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο. Θα σου πω ότι εκείνη την εποχή αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η τότε αριστερή, ας το πούμε, που ήταν μια χωριστή ράτσα. Σήμερα δεν πιστεύω υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα πολίτευμα. Σήμερα πιστεύω όλα είναι ένα κοκτέιλ. Κανένας δεν πιστεύει ότι αυτός είναι σοσιαλιστής, αυτός είναι αριστερός. Όλοι πιστεύουν πόσα λεφτά έχω στη τσέπη μου μετρητά. Τίποτα άλλο δεν πιστεύει σήμερα. Κανένας. Λοιπόν. Ο Καζάν όμως υπέγραψε εναντίον των κομμουνιστών. Δηλαδή δεν τα άφησε έτσι. Ποιος? Υπέγραψε ο Καζάν εναντίον των κομμουνιστών. Βεβαίως και υπέγραψε, γιατί είχε γίνει αυτό που έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, εάν δεν είχες σε μία ταινία τον ήρωα να έχει τον Τσε Γκεβάρα στην κάμαρά του, ήσουν χαμένος. Ναι, όλοι κάνανε έτσι. Βγήκανε οι έξι μαζί, που ήταν και ο Μαραγκός που μου άρεσε και όλα αυτά. Και βγήκαν εκεί έξι με κόκκινα πουλόβερ, κάνοντας έτσι. Ναι, και έγραψα εγώ ότι είναι σαν καμία που δεν πιστεύανε ότι θα παντρευτεί ποτέ και απέκτησε Βέρα και τη δείχνει. Εγώ το ρήμα ανήκω το μισό. Δεν ανήκω πουθενά.
πουθενά, ούτε σε κόμμα, ούτε σε θρησκεία, σε τίποτα δεν ανήκω. Είσαι αστή. Ε? Είσαι αστή. Μα δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Ναι, εγώ είμαι εγώ και είμαι μοναδική, πιστεύω. Το δέχομαι αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ, περισσότερο από κάθε τι άλλο. Φαινόμενο. Λοιπόν. Όχι, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Είμαι μπράβο. Αυτό που είμαι. Λοιπόν, άκου να δεις. Μου ζήτησε να γράψω πρόλογο στο βιβλίο του και να το παρουσιάσω. Ένας φίλος μου, Καναδέζος, ο Ανδρέας ο Σουβαλιώτης, που έβγαλε μία αυτοβιογραφία, ο Διαφορετικός, γιατί ήταν ομοφιλόφιλος. Και εγώ άρχισα έτσι. Με τη μούτρα, λέω, Καμαρώνη, Διαφορετικός. Εγώ δεν είμαι διαφορετική. Μόνο αυτός είναι. Δεν, μόνο αυτός είναι. Εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου δύο ανθρώπους ακριβώς ίδιους. Ποτέ. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον άζη του. Αυτό είναι τόσο αντικειμενικά σωστό που λες, που περισσότερο δεν γίνεται, πίστεψέ με. Ναι, και δηλαδή. Μόνο η θρησκεία μας το αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα ως αλήθεια. Mm. Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Ναι. Αλλά έχουμε την τάση να ομαδοποιούμαστε, έχουμε την τάση να θέλουμε φόβος. Να... Φόβος είναι. Φόβος. Να αισθάνεσαι ότι ανήκεις κάπου. Εγώ δεν φοβάμαι. Δηλαδή, όταν με συνέλαβαν οι κομμουνιστές και με πήγανε να με τουφεκίσουν στο Περιστέρι που με πήγανε γιατί οι ηλίθιοι νόμιζαν ότι ο πατέρας μου ζούσε, ο οποίος είχε πεθάνει πριν από τον πόλεμο, ότι ήταν αξιωματικός στο Τομπρούκ και ότι πολεμούσε το Ρόμελ και ήταν έγκλημα αυτό. Τι να πω. Δεν είπα ότι δηλαδή όλοι κάνουμε τα λάθη μας, όλοι είμαστε κάποια στιγμή της ζωής μας επανειλημμένα ηλίθιοι, όπως εγώ όταν έπεσα ήμουν ηλίθιοι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι εντελώς υπεύθυνος δικός του. Δεν θέλω το κοπάδι, δεν θέλω να ανήκω, δεν θέλω τα δεκανίκια που προσφέρουν το κόμμα, η παρέα, ο ένας ο άλλος. Εγώ ανήκω στα παιδιά μου και κατάλαβα την πρώτη στιγμή που ένιωσα φόβο στη ζωή μου ολόκληρη. Α, γιατί όταν μας συνέλαβαν πήγαμε και σε ένα άλλο σπίτι που έλειπαν το Δεκέμβρη, τον περίφημο, έλειπαν οι γονείς και συνέλαβαν τρία παιδάκια ακριβώς. Και εγώ, επειδή ήταν γεμάτη η πλευρά μας της Αθήνας, πιο λαϊκή, όχι το Κολωνάκι, ήταν γεμάτη αφίσες με την κοινωνική αλληλεγγύη Πέπλο και είχε και έγραφα από κάτω κοινωνική αλληλεγγύη, ανέβασα το μαύρο πανωφόρι μου, γιατί δεν είχα να πάρω χρωματιστό και είχα ακόμα το πένθος του πατέρα μου, το ανέβασα έτσι, πήρα τα τρία παιδάκια και για να κάνω το φορτηγό που είμαστε να γελάσουνε, είπα, δεν είμαι ίδια η κοινωνική αλληλεγγύη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι φόβο δοκίμασα μία φορά, την ώρα που γεννούσα. Είπε ο γιατρός ο Ιταλός, «Σινιόρα», λέει, «deve spingere», γιατί το μπαμπίνο σόφρε, υποφέρει. Εκείνη τη στιγμή γύρισε η βρύση, κατάλαβα τι θα πει η μητρό της, γιατί είναι μηχανικό, είναι πολλοί που δεν το παθαίνουν αυτό. Γύρισε η βρύση, και όλο μου το σώμα ήταν να με κάνουνε κομμάτια, φτάνει να μην υποφέρει αυτό που δεν το έχω δει ποτέ. Η τρίτη καλεσμένη μου θα μπορούσε να παίξει σε μια τηλεοπτική σειρά τη μητέρα και την κόρη της. Τη βοηθάει η παιδιάστικη φτιαξιά της και είναι το ίδιο πιστική ως πεθερά και ως παιδούλα. Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα Τσάβαλου. Πάρε μπαλάκι να έχεις να παίζεις. Εγώ θα πάρω το μαύρο. Εγώ θα πάρω αυτό. Η Κατερίνα πόσα κιλά είσαι, σε παρακαλώ. 45. Και τι ύψος έχεις? Είμαι μοντέλο, το ύψος μου είναι 1,61. Θέμα αναλογίας είναι, δεν είναι θέμα αντικειμενικό ότι κάποιος είναι... Τα 45 κιλά και το 1,61 σε καθιστούν πραγματικό μοντέλο. Γιατί νομίζεις, δεν ξέρω πόσο είναι η Πενέλοπε Κρούζ, ας πούμε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που με συγκρίνεις με την Πενέλοπε Κρούζ. Μια χαρά. Θες να σου πω κάτι? Έχω την αίσθηση ότι είσαι πολύ πιο όμορφη. Αλλά αυτά είναι και προσωπικά γούστα. Να πω. Θα παντρευτείς? Δεν νομίζω.
Ποτέ νομίζεις? Νομίζω ποτέ, μου φαίνεται... Είσαι κατά του γάμου? Όχι, αλλά μου φαίνεται απίθανο. Και τώρα, αν αναλογιστώ γενικά πώς τα έχω πάει μέχρι τώρα στις σχέσεις μου, μάλλον αποκλείεται να παντρευτώ. Γιατί, τι γίνεται στις σχέσεις σου δηλαδή? Εντάξει, δεν ήταν. Λογικά θα είχα παντρευτεί μέχρι τώρα αν ήταν κάτι. Αν ήταν λογικά τα πράγματα. Κάπως έτσι, αν ήταν λογικά. Εντάξει, ο γάμος λένε είναι τυχερό, έτσι δεν λένε? Ναι, μάλλον δεν είναι τυχαίο. Δεν μου αρέσει εμένα τόσο πολύ ο γάμος. Τα βαφτίσια σου αρέσουν περισσότερο? Ούτε, Παναγία μου, όχι, ούτε καν. Όχι, γιατί δεν έχεις βαφτιστεί? Ναι. Εντάξει. Ναι, έχεις, αλλά αν είχα την επιλογή, θα ήθελα να μην είχα βαπτιστεί. Γιατί τώρα θα άλλαζες θρήσκευμα, δηλαδή. Θα ήθελα να έχω την επιλογή. Αυτό. Αυτό είναι σωστό. Και η θρησκεία μας υποτίθεται. Και ο Χριστός στα 30 τόσα του βαφτίστηκε. 31, πώς ναι, ήταν. Όχι, είναι σωστό, δεν είναι. Δηλαδή, γιατί πρέπει να έχεις την επιλογή. Πρέπει να την έχεις, όντως. Σε όλα. Σου έχουν κάνει πρόταση γάμου? Ναι. Και τι είπες, όχι? Ναι, εννοείται. Στην κανάλι και... Γιατί είπες όχι? Γιατί δεν το ήθελα και δεν μου είχε βγει τότε. Λες τώρα να λέω μετά από χρόνια, αχ, γιατί είπα σε όχι. Σε σχέση δεν ήσουν, δηλαδή φαντάζομαι την πρόταση την έκανε κάποιος ενώ ήσασταν σε σχέση. Όχι, γιατί παίρνει κάποιος, σου πει με παντρεύεσαι. Καλέ, ναι, δεν λέω για τις προτάσεις μέσω Facebook και γενικά που έχω ακούσει. Αυτά είναι έτσι, για πλάκα. Όχι, σε σχέση ήμουνα, ναι. Μέσα από το Facebook έχεις κάνει σχέσεις? Όχι. Σχέσεις όχι. Έχεις βρεθεί για one night stand, ας πούμε? Καταρχήν δεν έχω κάνει one night stand. Αλήθεια. Oh. Αλλά μέσω Facebook το θεωρώ είναι λίγο creepy. Ναι, αλλά είναι κομμένο πάζαρο. Δηλαδή, πολλοί κόσμος έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο μέσω Facebook. Ναι, αλλά εμένα μου έχουν κάνει διάφορα μέσω Facebook. Για γενικά. Και διάφορα. Πράγματα που δεν είναι και τόσο ωραία. Όπως? Που μου στέλνουν και μηνύματα, δεν μπορώ να τα πω. Όχι, αλλά καταρχάς μπορείς να τα πεις. Το αργά τα πάντα μπορείς να πεις. Αλλά εννοείς ότι σου κάναν πράγματα που σε τρόμαξαν? Ναι. Για πες. Διάφορα, όπως και ένας με ακολουθούσε μετά και μου έστελνε και στο Facebook και είχα αναγκαστεί να πάω στην αστυνομία. Όντως, δηλαδή, γιατί... Στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, διάφορα τέτοια. Τι σε απειλούσε? Ναι, ναι. Και στο μετά inbox. Κάπως με είχε βρει αυτός και ήμουνα με το αυτοκίνητο στο δρόμο μια μέρα και πήγαινα με κλίση. Δηλαδή έζησα, πώς βλέπεις τις ταινίες, και εγώ με το αυτοκίνητο, όχι, τι γίνεται, είχα τρομάξει πάρα πολύ. Και πώς το αντιμετώπισες? Επειδή είχε έρθει αυτός σε μια παράσταση που έπαιζα με την Τζένι Ρουσέα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα, καλοκαίρι, και είχε έρθει εκεί, εγώ τον είδα. Όταν πήγα να φύγω, είχα ειδοποιήσει τους συνεργάτες μου ότι κάτι τρέχει και όταν πήγα να φύγω από εκεί, αυτός μου την είχε στημένη. Οπότε μπαίνω μέσα πάλι, φεύγω με ένα συνεργάτη μου για να με πάει μέχρι το μετρό και μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και αυτός αρχίζει και φωνάζει, βαράει μπουνιές από την πλευρά του συνοδηγού που ήμουν εγώ. Τέλος πάντων, με τα πολλά καταφέρνουμε να φύγουμε. Και για καλή μας τύχη, πρώτη φορά που είπα, είδα αστυνομικούς και λέω, αχ, ωραία, μια ομάδα βίας, ερχόταν τυχαία. Και σταματήσαμε και τον πιάσανε αυτόν, μετά έδωσα εγώ κατάθεση, περιμέναμε να πάμε στο τμήμα. Αυτόν ήρθε και τον μάζεψε περιπολικό. Πολύ ωραία πράγματα. Πω, γιατί για πρώτη φορά όταν είδες αστυνομικούς είπες, α, ωραία, ανοίγεις το χώρο που μισούν τους αστυνομικούς? Δεν είναι ότι τους μισώ, γιατί είναι θέμα ανθρώπων, αλλά δεν μου αρέσουν γενικά οι άνθρωποι με στολές. Δεν βλέπω κάποιον με στολή και λέω, δηλαδή, α, δεν σε εξητάρει, σε φαντασιακό επίπεδο δεν σε αρέσει? Αν ο καλός σου ντυθεί μπάτσος, ας πούμε, και... Αν ντυθεί μπάτσος, όχι. Μπορεί κάτι άλλο. Ζωρό, δεν ξέρω. Άρα κάτι έχεις με τους αστυνόμους, όχι με τους ένσολους. Με τους αστυνόμους. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι. Με τρομάζουν, μπορεί αυτό. Ναι, είναι... Δηλαδή εσύ βλέπεις και λες, αχ, τι ωραία. Αλλά σε αυτή τη φάση που σε κυνηγούσε αυτός δεν σε τρομάξανε? Όχι, λέω, αχ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Όχι, θα σου πω κάτι. Όχι, και μου έχουν βρεθεί πολύ καλά. Εγώ δεν έχω και τίποτα ντράβαλα και τέτοια. Πραγματικά, είμαι μια χαρά, αλλά με τρομάζει λίγο. Κάπως σε φοβάμαι. Όπως και όταν βλέπω ασθενοφόρο, το ίδιο είναι όταν ακούω ή όταν βλέπω, τρομάζω. Νιώθω ότι είναι κάτι κακό. Με τον νόμο είχες ποτέ μπλεξίματα? Όχι, ποτέ, τίποτα. Δεν είχες κάτι για να του φοβάσαι? Κλείσει δεν έχεις πάρει, ας πούμε? Ναι, αλλά την έχω πληρώσει. Μπράβο. Από δημοτική αστυνομία. Εντάξει. Κατσικό. Αν μπορούσες να χαρακτηρίσεις τη ζωή σου με
θεατρικούς, με δραματουργικούς όρους, τι θα ήτανε, με κωμωδία, δράμα, κομεντή, δραμεντή? Νομίζω κάτι που τα έχει όλα, έχει και δράμα και κωμωδία, γιατί έτσι είναι η ζωή, γι' αυτό είναι ωραία η ζωή. Η ζωή δεν είναι ωραία να είναι flat, οπότε νομίζω ναι, και κωμωδία και δράμα και ειδικά. Ωραία, πες μου μια δραματική στιγμή της ζωής σου. Μια δραματική στιγμή ήταν όταν πέθανε η κολλητή μου. Σε τι ηλικία? 26. Από τι? Καρκίνο. Πολύ δραματική, γιατί ήμασταν... γενικά υπάρχουν, ας πούμε, τελευταία που πέθανε ο Σάκης ο Μπουλάς. Φίλος από τα 11 μου χρόνια. Κάναμε παρέα και... Ναι, αυτά είναι πολύ οδυνηρά. Δηλαδή, συνήθως τα δραματικά είναι οι απώλειες. Τώρα μην σου πω για χωρισμούς και αυτά. Γενικά, γενικά ο καρκίνος έχει χαθεί μπάλα με τον καρκίνο. Ακριβώς, ακριβώς. Πες μου, ας το πάμε αντίθετα τώρα, από κωμικές πλευρές της ζωής σου. Κωμικές πολλά κατά καιρούς. Τώρα δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο, ναι, αλλά νομίζω ότι πολλά είναι κωμικά. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ γελάω πολύ με τον εαυτό μου. Μια φορά είμαι στο σπίτι μου, είμαι άρρωστη, με 39 πυρετό. Και σηκώνομαι κάπως έτσι, πολύ περίεργα, ήμουν χάλια. Και πάω να ανοίξω ένα μέλι και δεν μπορώ. Προσπαθώ να το ανοίξω εκεί και ξαφνικά με πιάνουν τα κλάματα πάνω από το μέλι. Χυμπές και λέω, είμαι μόνη μου, δεν μπορώ να κάνω. Εκεί ενώ κάθομαι πάνω από το μέλι. Αυτό είναι σαν σκηνή από τα Φιλαράκια. Πραγματικά δηλαδή, όμως, όχι πάνω από το μέλι. Πάντως θα σου πω ένα κόλπο για να ξέρεις και να το πω και στους τηλεθεατές. Αυτό με το μέλι ή τη μαρμελάδα που σφίγγει. Πες μου ρε παιδί μου, το χτυπάς. Χτυπάς όπως το κρατάς το βαζάκι. Λίγο ελαφρά. Ένα τάκ, τάκ στο τραπέζι το καπάκι. Και αμέσως, μόλις πει εμπρός το μέλι, το ξεβιδώνει. Εντάξει. Ωραία. Υπάρχουν πράγματα που διακαώς ποθείς να ζήσεις και δεν τα έχεις ζήσει? Θέλω να ζω όσο το δυνατόν καλύτερα και να είμαι... Τι θέλω λες? Να νιώθω ικανοποιημένη. Πραγματικά, δηλαδή, καταρχήν αυτό, ας πούμε, δεν το έχω... Νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή, πραγματικά, όπως και για τη δουλειά που κάνω. Γιατί η δουλειά μας, ξέρεις και εσύ, είναι μέσα στη ζωή μας, δεν λες. Γυρνάς σπίτι σου και λες, αχ ναι, έκανες τον άντρα μου που με απάτησες. Τέλος πάντων, δεν το σχολιάζω αυτό, με απάτησε λίγο αυτά. Θέλω να κάνω ρόλους, να δουλεύω, δηλαδή ήδη νιώθω ευγνωμοσύνη που κάνω τη δουλειά που διάλεξα. Οπότε αυτό, θέλω να είμαι με έναν άνθρωπο που να νιώθω καλά, να γουστάρω. Για να μείνουμε εκεί λίγο. Εκεί σε αυτό το τομέα πιστεύεις ότι έχεις πολύ πράγμα να ζήσεις ακόμα? Ναι. Δεν είσαι δηλαδή ικανοποιημένη από τα μέχρι τώρα, ας πούμε, δεδομένα? Μα ο έρωτας είναι η ζωή η ίδια. Αυτό μπορεί να το ζήσεις και με έναν άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να γνωρίσεις 500 ανθρώπους. Έχεις γνωρίσει τον άνθρωπο που να σου έδωσε πολύ έντονα αυτό το αίσθημα να το καταλάβεις, να την ακούσεις? Την έχω ακούσει κατά καιρούς. Τώρα. Το τι να πόσο λέω. Κρατάει, δεν κρατάει πολύ? Δεν ξέρω. Νομίζω κρατάει σε λίγο. Σε σένα πόσο κρατάει? Κρατάει λίγο, γιατί μετά έρχεται η αγάπη. Ναι, δηλαδή 6 μήνες κρατάει. Ναι. Έξι το μήνες. Πολύ το. Αλλά θέλω να σκέφτομαι να είμαι καλά στη ζωή μου, να νιώθω, ας πούμε, τον ίδιο πόθο σεξουαλικά. Αυτό παράδειγμα είναι. Δεν είναι εύκολο να νιώθεις, να είσαι με τον ίδιο άνθρωπο. Τι είναι αυτό που χαλάει και φεύγει ο πόθος ο πολύς? Σε άτομα δηλαδή που τα έχεις ποθήσει πολύ, κάποια στιγμή αρχίζει να ξεθυμένει. Τι είναι αυτό που πιστεύεις? Νομίζω ότι θέλουμε και την ελευθερία μας, αλλά θέλουμε και τη δέσμευση. Όταν μετά νιώθεις ασφαλής, κάπως δεν ξέρω, κάπου χάνεται η μπάλα. Δεν ξέρω τι χαλάει. Αν το ήξερα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι γενικά ο έρωτας ή η σεξουαλική επιθυμία όταν είσαι ερωτευμένος, αυτό που την ξεθυμένει είναι επειδή περνάει ο καιρός ή επειδή κάτι παραγνωρίζονται οι άνθρωποι? Νομίζω ότι παραγνωρίζονται οι άνθρωποι. Εκεί καταλήγω. Άρα θέλει ένα μυστήριο. Ναι, θέλει ένα μυστήριο. Μερικές φορές δεν το κρατάς, άλλες φορές το κρατάς. Μετά σε παίρνει μπάλα, η ρουτίνα. Σεξ χωρίς συναίσθημα έχεις κάνει? Όχι. Να σου πω κάτι. Στις γυναίκες, αυτό που λένε είναι μύθος. Καμία δεν κάνει σεξ χωρίς συναίσθημα. Πάντα περιμένουν κάτι. Μια γυναίκα, να έχει. Ακόμα και ένα one night stand να κάνει, θα περιμένει την άλλη μέρα να την πάρει τηλέφωνο ο άντρας. Δεν με συμφέρει που το λέω, αλλά ισχύει.
Ναι, θα σου πω και ότι δεν θα τα συμφωνώ. Έχω πει εγώ, τα έχει πει και ο Ραβίνος και αυτά. Δηλαδή, ο άντρας είναι αλλιώς. Είναι αυτός που κυνηγάει. Θα συμφωνήσω μαζί μου, γιατί το τηλέφωνο μου πάντα χτυπάει από ένα one night stand. Πλάκα κάνω. Το ξέρω ότι δεν το προσεγγίζουμε το ίδιο οι άντρες με τις γυναίκες. Οι άντρες. Γι' αυτό και μια απιστία, όταν απιστήσει μια γυναίκα, είναι πολύ πιο σοβαρά από ότι ένας άντρας. Αυτά, μπράβο σου που το παραδέχεσαι. Αυτό με συμφέρει, παιδιά, ναι. Δεν νομίζω να βρω εδώ. Μπράβο σου που το παραδέχεσαι. Γιατί δεν το παραδέχονται. Ναι, το παραδέχομαι. Αλλιώς είναι, το κέρατο στον άντρα και αλλιώς είναι στη γυναίκα. Θέλω λίγο να χαλαρώσεις όμως. Δεν σημαίνει ότι αυτό. Όποιος ακούει την εκπομπή αυτή, ότι είμαι χαλαρή με το κέρατο και όλα καλά. Όχι. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά θέλω να εξηγήσω και να πούμε ότι αντικειμενικά ισχύει αυτό το πράγμα. Ισχύει, πονάει ισχύει, πολύ περισσότερο σε έναν άντρα όταν μια γυναίκα τον κερατώνει από μια γυναίκα όταν τον καταλαβαίνει. Μα μια γυναίκα το σκέφτεται. Ένας άντρας μπορεί να πάει με μια άλλη γυναίκα και να είναι σαν απλά να έχει αυνανιστεί. Μα θα σου πω και κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό. Η προσέγγιση. Ο άντρας με το μάτι διεγείρεται. Δηλαδή, ένα ανοιχτό ντεκολτέ, λίγο τα πόδια, ένα σταυρό πόδι που κάτι αφήνει κτλ. Τραβάει το μάτι του άντρα, η γραμμή μιας γυναίκας. Η γυναίκα του να δει έναν άντρα γυμνό δεν της λέει κάτι. Ενώ ένα άγγιγμά του, ένα φιλί του, μια ματιά του, η οποία κάτι σημαίνει παραπάνω, μπορεί να την ερεθίσουν. Ναι, ναι, βέβαια. Από άλλον δρόμο συναντιούνται οι άνθρωποι ερωτικά. Ναι. Οπότε κατά συνέπεια και όλα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ακριβώς. Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο, ότι οι γυναίκες όταν ένας άντρας κερατώνει, πολλές φορές θεωρείται υπεύθυνη και τη γυναίκα. Γιατί ξέρετε ότι κάποια γυναίκα μπορεί να τον προκάλεσε για να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε πώς το προκαλείτε στους άντρες. Ενώ ένας άντρας δεν ζητάει λογαριασμό από τον άλλον. Δεν ζητάει, αλλά από την άλλη ένας άντρας δεν θέλει το δικό του θηλυκό να το πειράξουν. Είναι δικό του, αυτό ξεκινάει από την αναπαραγωγή που έτσι κι αλλιώς. Τώρα λέμε το ένστικτο, έτσι. Δεν θέλει, θα πάει εκεί και θα... Ναι, όταν μια σκύλα, ρε παιδί μου, είναι στα ντουζένια της, ο σκυλοκαυγάς γίνεται ανάμεσα στα αρσενικά. Έτσι, έτσι. Η ιδιοκτησία και το σεξ πάνε μαζί. Τι να κάνουμε τώρα. Ευτυχώς.